Κυρίες και κύριοι, το ATV χαίρετε. Είμαστε πάλι κοντά σας με την εκπομπή επίκαιρα που καλεσμένο έχουμε για σήμερα τον καθηγητή θεολόγο κύριο και φιλόλογο κύριο Κωνσταντίνο Αδάμ να του παραθέσουμε κάποια ερωτήματα για την σύγχρονη κοινωνία μας, για το τι συμβαίνει τελικά. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκπομπή επίκαιρα, κύριε Αδάμ. Και το πρώτο ερώτημα που σας παραθέτουμε είναι σχετικά με τα θαύματα. Αν υπάρχουν θαύματα σήμερα και αν μπορούμε εμείς οι απλοί άνθρωποι να τα δούμε, ένα πράγμα που όπως το βλέπω ο απλός ο κόσμος, που ο απλός ο κόσμος βλέπει ότι δεν υπάρχουν θαύματα, αλλά μπροστά του δεν το βλέπει. Έτσι το αισθάνεται. Τι έχουμε να πούμε πάνω σε αυτό? Σας ακούμε. Κάποτε κάποιος διανοούμενος, αλλά και πιστός άνθρωπος, συναντήθηκε με ένα επίσης θεοφοβούμενο, που όμως είχε μεγάλη περιέργεια και κυνηγούσε να δει θαύματα. Ή όπου άκουγε ότι γίνεται θαύμα, έτρεχε για να το δει. Ο διανοούμενος όταν συνάντησε το πρόσωπο αυτό με ένα ευφιέστατο τρόπο, γυρίζει και του λέει: ξέρεις, είδα ένα θαύμα. Γεμάτος χαρά και έκπληση, ο συνάνθρωπός του θεοφοβούμενος, αλήθεια, σε παρακαλώ, ποιο θαύμα είδες? Αμέσως το απαντάει: για μένα το ένα και μοναδικό θαύμα, το ότι έγινε ένας Θεός άνθρωπος, μου είναι το Α και το Ω, πρώτο θαύμα. Δεν χρειάζομαι να δω κανένα άλλο. Όμως, επειδή έκτοτε, από τότε που ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, μέχρι και σήμερα, δεν λείπουν τα θαύματα από την Εκκλησία, τα οποία γίνονται πάνω στο μεγάλο, στα θαύματα εκείνα υπάρχουν και εκείνοι που τα δέχονται και τα πιστεύουν και εκείνοι που τα αρνούνται. Για εκείνους που τα αρνούνται, εάν είναι κακοπροαίρετοι, δεν θα πάψουν ποτέ να είναι αρνητές. Γιατί και ο Χριστός μπροστά στα μάτια των κακοπροαίρετων και νεκρούς ανέστανε και στους τυφλούς άγγιζε στα μάτια και στους μουγκούς έδινε τη φωνή και υπήρχε από τους κακοπροαίρετους που τα έβλεπαν, ο αντίλογος. Όλα αυτά στη δύναμη
του Άρχισατανά γίνονται. Μάλιστα. Άρα οι κακοπροαίρετοι, χωρίς βελτίωση, δεν δέχονται θαύματα. Θέλω να σταθώ λίγο ακόμα. Και σήμερα γίνονται θαύματα. Δεν νοείται, το τονίζω αυτό το πράγμα. Εκκλησία Ιησού Χριστού, Ορθόδοξη, που να μην έχει σαν Κύριο συστατικό, το πω έτσι, τα θαύματα. Θα αναφέρω ορισμένα από αυτά. Η μεταβολή του άρτου και του ίνου στην Θεία Λατρεία μας σε σώμα και αίμα είναι ένα θαύμα. Για εκείνους που πιστεύουν. Η μεταβολή του νερού σε αγιασμό είναι ένα θαύμα. Ας πάρουν νερό και ας το κλείσουν σε δύο διαφορετικά μπουκάλια και ας το κρατήσουν και το ένα και το άλλο μέσα στα μπουκάλια. Το κοινό νερό θα έχει δυσοσμία, το άλλο που έχει ευλογηθεί και ο αγιασμός θα διατηρεί την, την ίδια ακριβώς και ακόμη καλύτερη θα πω δυναμικότητά του, το πω έτσι, ώστε όχι μόνο ένα χρόνο, αλλά και όσο θες να πατήσεις. Αυτό είναι σίγουρο που μας λέμε τώρα. Γίνεται αυτό. Αυτά είναι αποδεδειγμένα και λέμε πάρτε και πειραματιστείτε για να δείτε τι γίνεται. Θα δούμε και κάπου άλλο. Εδώ που ζούμε τώρα σήμερα χρειάζεται, σε ρωτάω, η εμπιστοσύνη ή η πίστη, παραδείγματος χάρη δεν εννοώ στον χώρο της θρησκείας, στις μεταξύ μας σχέσεις χρειάζεται η πίστη. Σαφώς. Και η εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων δεν είναι. Είναι απαραίτητο. Σαφώς. Μπορεί να στηριχθεί κάτι στην κοινωνία χωρίς να υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη του ενός προς τον άλλον. Σαφώς και δεν μπορεί να στηριχθεί. Να πω ένα παράδειγμα. Εμπιστεύεται ο άρρωστος τον εαυτό του γιατρού? Όχι. Ναι. Για να το κάνει καλά. Στο γιατρό πάει για να το κάνει καλά. Ο φόβος του όμως που έχει ως προς τον γιατρό πάλι αρνείται να πάει. Όχι, δεν αρνείται. Ο ασθενής καλεί τον γιατρό, του λέει τι ακριβώς αισθάνεται και αναποθέτει τις ελπίδες του στις ικανότητές του. Αν δεν συμβαίνει αυτό, δεν το καλεί. Υπό αυτήν την έννοια, ναι. Μπαίνει στο αυτοκίνητο εσύ. Στο λεωφορείο. Εσύ οδηγείς. Δεν είσαι σίγουρος ότι έχει κάποιες ικανότητες αφού έχει δίπλωμα και θα σε πάει κατά το ανθρώπινο, μιλάμε τώρα. Σαφώς. Με κάποια σιγουριά εκεί που θα σε πάει. Στον κόσμο. Αν αφαιρέσει την εμπιστοσύνη από, το, από τις ικανότητες του, μπαίνει μέσα. Δεν θα μπαίναμε. Πας στο εστιατόριο. Σου δίνει φαγητό και τρως. Ο μάγειρας. Ο μάγειρας. Είσαι σίγουρος ότι δεν έχει βάλει διαιτητήριο μέσα. Είσαι σίγουρος ότι τρως. Δεν υπάρχει και στη ζωή που ζούμε περίπτωση να μην έχουμε τουλάχιστον την κοινή εμπιστοσύνη στις μεταξύ μας σχέσεις οι άνθρωποι. Βεβαίως. Λοιπόν, εάν αφαιρέσουμε αυτή δεν στηρίζεται κοινωνία. Και στο θέμα εδώ που λέγεται θαύμα, αν δεν υπάρχει αυτό, δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Θα πάω ένα παραδειγματάκι και θα συνεχίσει παρακάτω.
Κάποτε ένας άθεος είχε πέσει το γεννόδο και ήταν νεαρός. Εγώ λέει παππούλι, έλεγε στον παππούλι εκεί πέρα, που ήταν ευλογημένος και άγιος. Δεν πιστεύω στον Θεό. Και εκείνη τώρα περνούσε μία σάβρα μπροστά. Έλα εδώ, έλα εδώ σάβρας, λέει ο παππούλης. Δεν μου λες, υπάρχει Θεός. Σκύβει το κεφάλι σάβρα και κάνει το ναι. Και έβαινε κατάφερος ο επισκέπτα γεγονός. Όποιος έχει καλή διάθεση, χρειάζεται να δει όχι πολύ πέρα από το περιβάλλον του, να βεβαιωθεί ότι υπάρχει Θεός και το βλέπουμε στη φύση και υπάρχει καλή προαίρεση και υπάρχει πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό. Μπορείς να προχωρήσεις. Ένα άλλο θέμα, κυρίε και κύριοι, σημαντικό που μας ταλανίζει, θα λέγουμε, μας ταλάνιζε κάποτε και τώρα, θέλουμε να ρωτήσουμε τον κύριο Αδάμ να μας πει, είναι οι προγαμιαίες σχέσεις μεταξύ των νέων. Τι έχουμε να πούμε πάνω σε αυτό? Η Αγία Γραφή δεν αφήνει περιθώρια για σαρκικές σχέσεις πριν από το γάμο. Γιατί όμως? Όχι ο κύριος Αδάμ, αλλά η Αγία Γραφή. Γιατί δίνει και το όνομα στις προγαμιαίες σχέσεις. Οι προγαμιαίες σχέσεις είναι ένα χάπι με δηλητήριο επιχρησωμένο. Ο κύριος λέει, οι σχέσεις πριν από το γάμο έχουν ένα όνομα, όνομα και τις ονομάζει πορνεία. Και όχι μόνο απαγορεύει τις σχέσεις, τις προγαμιαίες, ή αλλιώς την πορνεία ή την ηχεία. Αυτή η ηχεία δεν είναι προγαμιαία, είναι μέσα στο γάμο η ηχεία. Λοιπόν, αλλά λέει ότι και σαν λέξεις δεν πρέπει να βγαίνουν από μέσα μας αυτές και να έχουν το περιεχόμενο εντελώς κακό, όπως θα λέμε, πορνεία, ηχεία, κατασία και πράγματα, σε απαγορεύει. Λέει μη εκπορευέστε του στόματο σημαίνει να μην βγαίνουν το στόμα μας ούτε και σαν λέξεις. Γιατί? Γιατί το απαγορεύει. Ποιος ο λόγος? Γιατί η Εκκλησία δέχεται ότι το σώμα του ανθρώπου από τη στιγμή που ευλογείται και καθαγιάζεται στο βάπτισμα γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος. Εκεί μέσα κατοικεί από το βάπτισμα και ύστερα ολόκληρη η Αγία Τριάδα. Το λέγει η Αγία Γραφή ως εξής. Και κατοικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω εν αυτής. Και θα μπω μέσα και θα κατοικήσω μαζί τους και θα περπατάω μαζί τους και θα μιλάω μαζί τους. Με άλλα λόγια, είναι ναός της Αγίας Τριάδος το σώμα μας. Εννοείται ποτέ να είναι ναός Αγίας Τριάδας και να υπάρχουν σχέσεις που τις χαρακτηρίζει ο ίδιος ο Κύριος, η Αγία Τριάδα ίδια, σχέσεις εκαθαρσίας. Και λέει εγώ αναπαύομαι, λέει ο Κύριος, στους ανθρώπους που είναι Άγιοι. Και στο σώμα και στην ψυχή και στη γλώσσα και στο μυαλό. Να πάμε και λίγο στους πρώτους ανθρώπους. Λέει η Αγία Γραφή, άρσεν και θύλη επίησε. Και από την πρώτη στιγμή με τον Αδάμ και την Εύα. Ανδρόγυνο.